με τις εξελίξεις σε αυτή την κόντρα που έχει προκύψει μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του Γενικού Ελεγκτή. Φαίνεται ότι τελικά απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών, ρίχνει τους τόνους και δίνει στη δημοσιότητα 39 ονόματα κομματικών δημοσίων υπαλλήλων, Στέλιο. Καλό μεσημέρι. Πέρσα, πράγματι, δύο επιστολές απέστειλε χθες ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χάρης Γεωργιάδης. Η μία ήταν απαντητική προς τον Γενικό Ελεγκτή και η άλλη ήταν ενημερωτική προς τον Γενικό Εισαγγελέα. Στην επιστολή του προς τον Γενικό Εισαγγελέα, ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρει 39 ονόματα δημοσίων υπαλλήλων που κατέχουν ή κατήχαν κομματικές θέσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τον κατάλογο του Υπουργού Οικονομικών, από τα 39 ονόματα που αναγράφονται, τα 30 ανήκουν στο ΔΥΚΟ, και το σχετικό γραφικό. Mm-hmm. Ναι. Δύο στο ΔΥΣΥ, 4 στο ΑΚΕΛ, 1 στο ΕΛΑΜ και 2 στην ΕΔΕΚ. Ναι. Τώρα, όσον αφορά στην επιστολή του προς τον Γενικό Εισαγγελέα, ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρει επίσης ότι μεγάλος αριθμός δημοσίων υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων και η καταγγελόμενη υπάλληλος, αναφέρεται φυσικά στην κυρία Σάβη Ορφανίδου, η οποία παράτυπα κατήχε θέση, αλλά από αυτή του απλού μέλους του κόμματος, αναφέρει την περίοδο 1991 με 2015. Τώρα, πέρσι, όσον αφορά την απαντητική επιστολή προς τον Γενικό Ελεκτή, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η απόσπαση, η οποία έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2017, έγινε με βάση το άρθρο 47 των περί δημοσίας υπηρεσίας νόμων και πως η νομοθεσία δεν προβλέπει ανοιχτή διαδικασία επιλογής, ούτε θα μπορούσε να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς η απόσπαση έγινε για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στην ΕΤΕΠ μετά από επιλογή της συγκεκριμένης λειτουργού από την ίδια την τράπεζα. Μάλιστα. Αναφέρει ο Υπουργός Οικονομικών. Και από ό,τι λέει του Γενικού Ελεγκτή, δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που μπορεί να του παραθέσει. Έτσι έγινε η διαδικασία αναφορικά με το θέμα του διορισμού του και αν είναι παράτυπος. Ο Γενικός Ελεγκτής είπε ότι με αυτά τα στοιχεία θα προχωρήσει με την έρευνα και περιμένουμε να δούμε τι θα ισχύσει. Και όσον αφορά το θέμα του ότι η κυρία Σαββή Ορφανίδου είναι και κομματικό στέλεχος μαζί με τους υπόλοιπους 39, που φανταζόμαστε δεν είναι μόνο αυτή. Ενδεικτικά κάποιος έχει δώσει. Ακριβώς, ναι. Ο Υπουργός Οικονομικών, τους οποίους φανταζόμαστε τους γνώριζε και από πριν ότι υπήρχε αυτή η διαδικασία, του κυκλοφόρησε και συγκεκριμένη εγκύκλειος. Θα περιμένουμε να δούμε τι διαδικασίες θα δρομολογηθούν. Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε, Στέλιο. Αυτό